ξεκινήσουμε. Κύριε Καραγιάννη, πώς είδατε εσείς το debate? Κοιτάξτε, εντάξει, πέρα από την ουσία που πια μπορούσε να έχει ένα διαφορετικό debate χωρίς να μιλάμε για μονολόγους, όπως είχε προτείνει το ΚΚΕ, δηλαδή να μπορεί να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση και αντιπαράθεση για να μπορούν να βγουν ασφαλή συμπεράσματα. Σαν την κλίτσα του Τσοπάνη. Ακριβώς. Λοιπόν, εμείς λέμε ότι στην πραγματικότητα έγιναν ορισμένοι μονόλογοι και δεν ευνοεί αυτή η συζήτηση για να καταλάβει πολλοί κόσμος τι τον περιμένει την επόμενη μέρα. Ευτυχώς, κατά τη γνώμη μας, στο debate ήταν ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ που ανέδειξε τα βασικά ζητήματα που αφορούν το κοινό πρόγραμμα και των τριών, και Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, δηλαδή τα προαπαιτούμενα, το Ταμείο Ανάκαμψης, το πρόγραμμα σταθερότητας, όλα αυτά τα οποία έχει να ζήσει ο λαός την επόμενη μέρα. Και από αυτή την άποψη, νομίζω ότι μπορεί να είναι κριτήριο και πέρα από την προεκλογική παρεχολογία που έχουμε συνηθίσει ούτως ή άλλως όλα αυτά τα χρόνια να ζούμε και την επόμενη μέρα η ίδια κατάσταση να είναι παρούσα, νομίζω ότι χρειάζεται να βγάλουμε συμπεράσματα από την ίδια μας τη ζωή. Πλέον υπάρχει πολύ μεγάλη πείρα. Έχουμε ζήσει όλες τις κυβερνήσεις. Τα προβλήματα του λαού είναι παρόντα. Δεν έχουν αλλάξει ούτε κατά το ελάχιστο προς το καλύτερο. Και από αυτή την άποψη νομίζω ότι είναι πολύ κρίσιμο να γίνει μια πραγματική συζήτηση για το τι έχουμε να περιμένουμε την επόμενη μέρα, γιατί αυτό είναι και το βασικό. Επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο όμως, γιατί πέρα από το debate που παρακολουθήσαμε, υπήρξε και μια κάλπη τις προηγούμενες μέρες, ήταν η κάλπη των φοιτητικών εκλογών, όπου χιλιάδες νέοι έστειλαν ένα μήνυμα. Και αυτό το μήνυμα, κατά τη γνώμη μας γεμίζει χαρά, ελπίδα, αισιοδοξία, ότι χιλιάδες νέοι που ψήφισαν την πασοαστική πρώτη δύναμη πανελλαδικά, κάνουν ένα βήμα, άφησαν δεύτερη την κυβερνητική παράταξη παρά την προσπάθεια και το όργιο νοθείας και εξαγοράς που προηγήθηκε τις προηγούμενες ημέρες, άφησαν κυριολεκτικά στον πάτο την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία δεν βρήκε την ψήφο της. Και μας λέμε ότι μας γεμίζει με αισιοδοξία, χαρά και ελπίδα, γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί αυτό το βήμα, να γίνει άλμα, γιατί οι νέοι σήμερα έχουν όνειρα, έχουν μια ζωή που βλέπουν μπροστά τους, την οποία ο καθένας δυσκολεύεται να τη βαδίσει. Η συμμετοχή ήταν μεγάλη, κύριε Καραγιάννη? Κοιτάξτε να δείτε, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει από τις κυβερνήσεις να χτυπήσουν τους φοιτητικούς συλλόγους, τους αγώνες τους, στην πραγματικότητα να μην υπάρχει τίποτα μέσα στα πανεπιστήμια για να μπορεί να λειτουργεί το Πανεπιστήμιο ΑΕ χωρίς προβλήματα, γίνεται μια προσπάθεια και η συμμετοχή να μεγαλώνει χρόνο με το χρόνο. Ήταν μεγαλύτερη από πέρυσι. Αυτό είναι ένα καλό στοιχείο. Και δείχνει ότι αυτοί οι φοιτητές οι οποίοι ασχολούνται, αγωνίζονται, διεκδικούν, μπαίνουν μπροστά για τα βασικά ζητήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν και οι φοιτητές τους, δείχνουν εμπιστοσύνη στους κομμουνιστές, στους άλλους αγωνιστές που είναι στα ψηφοδέλτια της Πασπαστικής, οι οποίοι πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια αντιμετώπισαν ένα κάρον όμως που φέρανε διαχρονικά οι κυβερνήσεις για το Πανεπιστήμιο και ήταν απέναντι στις δικές τους σύγχρονες ανάγκες. Με βάση αυτό, για μας πρέπει αυτό το μήνυμα να δοθεί και στις κάλπες της 21ης Μαΐου, η νεολαία, οι νέοι, να κάνουν αποφασιστικό βήμα και να ενισχύσουν το κόμμα που θα είναι πραγματικά δίπλα τους την επόμενη μέρα. Που ξέρουν ότι παλεύει για τα όνειρά τους, που θα είναι εδώ όποια κυβέρνηση και προκύψει, θα ασκήσει ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση και, αν θέλετε, είναι και ένα κριτήριο γιατί η κυβέρνηση και φυσικά και οι υπόλοιποι δεν αφήνουν τις 400.000 νέους να ψηφίσουν. Δηλαδή τους 220.000 περίπου που είναι στα νησιά σεζόν, οι οποίοι δουλεύουν κάτω από άθλιες συνθήκες, τους πολλούς δασκάλους. Κατέθεσε σήμερα το ΚΚΕ τροπολογία στο Υπουργείο Εσωτερικών για να διευκολυνθούν. Και πάρα πολλούς ακόμα οι οποίοι δεν θα έχουν δυνατότητα να ψηφίσουν, καθώς ξέρετε ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, αυτοί που δουλεύουν στον επισκεπτισμό, στον τουρισμό, δεν έχουν ούτε ένα ρεπό. Ευρώ ή να πάρει άδεια. Ανασφάλιστη εργασία, μαύρη εργασία, λοιπόν, σε άδειες συνθήκες. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Εδώ ακόμη και σήμερα λένε κάποιοι Αμερικάνοι ότι πρέπει να πάμε με τους Γερμανούς για να χτυπήσουν τους Ρώσους. Και ήταν μαζί Ρώσοι με Αμερικάνους.
Ανοίγεται μεγάλη συζήτηση. Βέβαια. Γιατί ισχύει αυτό που λέτε. Το έχω... έτσι, μάλιστα ο ένας ήταν της Ku Klux Klan που τα έλεγε μέχρι πρόσφατα. Ο δε σύντροφος Στάλιν, να το πω έτσι, υπήρχαν το σύμπι, με τον Αδόλφο Χίτλερ είχαν υπογράψει σύμφωνο μη επιθέσεως. Και γίνανε επιθέσεις. Τέτοιος αντικομμουνισμός πάντως. Δηλαδή όλο σας το πρόβλημα σήμερα είναι το κουκουέ. Εντάξει, μιλάμε για χιδαίο αντικομμουνισμό. Έκανε καλά. Κατά τα άλλα λέτε και για αριστερά. Έκανε μάλιστα, καλά. Λοιπόν, εντάξει, θέλετε και καλά. Αυτό το επιχείρημα το έχω ακούσει και από τον κύριο Τζίνο. Τέτοιος αντικομμουνισμός πάντως. Ενώ εσύ, λέτε από τη μία. Αντικομμουνισμός είναι. Δηλαδή το πρόβλημα στις 21 Μαΐου είναι τι έκανε ο Στάλιν το 1944. Που μάλιστα. Απλά έχουμε αντίκτυπο. Απλά δώστε ένα λεπτό. Χρόνο να απαντήσετε. Να κάνω ένα σχόλιο μόνο. Ένα σχόλιο. Λοιπόν, είναι πρόκληση ο εκπρόσωπος του Μέρα 25. Λίγες μέρες μετά, την 9η Μάη, της μέρας της αντιφασιστικής νίκης των λαών, που η κόκκινη σημαία υψώθηκε στο Reichstag, να μιλάει και να εξισώνει τον θήτη και το θύμα. Τα 20 εκατομμύρια νεκρών της Σοβιετικής Ένωσης και του κόκκινου στρατού, με τους φασίστες, φωνιάδες, εγκληματίες, ναζιστές, οι οποίοι για πολλά χρόνια σκόρπισαν τη μαυρίλα σε όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, είναι πρόκληση. Προς επίρρωση όσων λέει ο κύριος Καραγιάννης, να πούμε και το εξής, ότι κάθε ιστορικό γεγονός πρέπει να κρίνεται μέσα στην ιστορική συγκυρία. Δηλαδή, δεν μπορούμε το να το βλέπουμε από το 2023, κάτι το οποίο συνέβη πριν από 80 χρόνια, νομίζω ότι αδικούμε το γεγονός. Τέλος πάντων, εγώ θα πω για την ιστορική αλήθεια, γιατί δεν θέλω να πάρω θέση, ότι και το Ζούκοφ, όταν υποχωρούσε στρατηγικά προδότητων, έλεγαν. Αλλά ο Ζούκοφ μπήκε στο Βερολίνο. Λοιπόν, θα κάνουμε μια ολόκληρη συζήτηση, αν θέλετε, αλλά νομίζω ότι πραγματικά τώρα εμένα μου έχει κάνει τεράστια εντύπωση. Κύριε Καραγιάννη, τοποθετηθήκατε όμως. Μείνε μια εβδομάδα πριν τις εκλογές και τώρα ορισμένοι. Το λόγο μπορείτε να κάνετε. Είναι εντυπωσιακό. Όχι, ας γίνει κριτήριο και για αυτούς που αισθάνονται ριζοσπάστης αριστεροί. Κυρία Δαμιανού. Να γίνει κριτήριο. Κυρία Δαμιανού, μπορείτε να σταματάει. Σε σχέση με τις παρακολουθήσεις, έχουμε να πούμε το εξής. Όντως η έκθεση της Πέγκα είναι αρκετά αποκαλυπτική, αναγνωρίζει τις μεγάλες ευθύνες σε τις μεγάλες έκτασης παρακολουθήσεων που έκανε και το φακέλωμα που συστηματικά πραγματοποιούσε η ΕΕΠ και τις ευθύνες της κυβέρνησης και τις προσωπικές ευθύνες του Πρωθυπουργού. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και ένα ολόκληρο πολυδέδαλο αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο το έχουν ψηφίσει και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΜΕΡΑ25 ως Ευρωπαϊκή Οδηγία και στην Ευρωβουλή και στην Ελληνική Βουλή. Για ποιο λέτε, κύριε Καραγιάννη? Υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο επιτρέπει τις παρακολουθήσεις και τις κάνει νόμιμες. Με βάση αυτό, εμάς μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση επίσης ότι στην έκθεση της ΠΕΓΑ δεν υπάρχει καμία αναφορά για την καταγγελία που έχει κάνει το ΚΚΕ ήδη από το 2016. Για τις συνακροάσεις που επιβεβαιωμένα και αποδεδειγμένα για μεγάλο διάστημα γινόντουσαν στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής, για την παρακολούθηση δηλαδή του τηλεφωνικού κέντρου της έδρας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα για το οποίο και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ούτε ασχολήθηκαν, ούτε έκαναν τίποτα για να το διερευνήσουν, ούτε έχουμε πάρει ακόμα και τώρα απαντήσεις. Η ΑΔΑΕ δεν το διερεύνησε, κύριε Καραγιάννη? Δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση. Καμία απάντηση απολύτως. Και μάλιστα, αν έχετε δει και τις σχετικές καταγγελίες, έχουν εξαφανιστεί στοιχεία, άλλα στοιχεία δεν βρίσκονται, υπάρχει μια καθυστέρηση, έγινε μια ολόκληρη προσπάθεια να μην μπει καν σε επιτροπή, να μην συζητηθεί στη Βουλή κτλ. Λοιπόν, και στο πόρισμα της ΠΕΓΑ φυσικά δεν υπάρχει ούτε μια αναφορά. Και το λέμε αυτό γιατί είναι πολύ κρίσιμο ως θέμα. Γιατί υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο αντιδραστικό, ανεξάρτητα από την κατάχρηση που λέει το πόρισμα της ΠΕΓΑ ότι έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση, υπάρχει όμως και η νόμιμη παρακολούθηση, η οποία κατά τη γνώμη μας έχουν σοβαρή ευθύνη όλοι όσοι χρησιμοποιήσει αυτό το αντιδραστικό πλαίσιο, το οποίο καταλαβαίνετε ότι δεν αφορά. Αφορά πολύ μεγάλο αριθμό και αγωνιστών, ανθρώπων ριζοσπαστών που συμμετέχουν στους αγώνες, προσπαθούν να μην πληστηριάσουν τα σπίτια του λαού. Λοιπόν, και αυτοί φυσικά είναι. Καθημερινά δέχονται τους, την καταστολή. Είτε είναι αυτή το φακέλωμα κτλ., είτε είναι και την άμεση καταστολή. Με βάση το νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, λέω ας πούμε, γιατί που έκανε ιδιώνυμα δίκημα την πάλι ενάντια στους πληστηριασμούς. Και εδώ έχει μια αξία να πούμε το εξής. Αν αποδείχθηκε κάτι όλα αυτά τα χρόνια, παρά τώρα τα όσα λένε τα κόμματα προεκλογικά,
αποδείχτηκε ότι μόνο ο λαός σώζει τα σπίτια του λαού. Σήμερα στο Εγάλεο έγινε μια παρέμβαση στο Δήμο του Εγάλεο για μια οικογένεια που χάνει το σπίτι της. Έτσι. Το λέω αυτό γιατί έχουν γίνει χιλιάδες πληστηριασμοί, είναι άλλες 700.000 πληστηριασμοί προγραμματισμένοι. Εδώ μιλάμε για ένα απίστευτο, μια απίστευτη κατάσταση. Δεν ξέρει ο κόσμος, ας πούμε, αν θα έχει αύριο σπίτι να μείνει, χωρίς να έχει ευθύνη για αυτά που έζησε τα τελευταία 15 χρόνια, για αυτόν που τον έφτασαν μέχρι εδώ. Γιατί και κάποιος τον έφτασε να μην μπορεί να ανταποκριθεί στο στεγαστικό δάνειο και στις ανάγκες που είχε, να μην μπορεί να τα βγάλετε για το σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, και στην πραγματικότητα τι συζητάμε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 έδωσε στα φαντς τα κόκκινα δάνεια, το 2019 οι πληστηριασμοί με το ιδιώνυμο αδίκημα, όποιος αγωνίζεται δηλαδή για να βάλει το σπίτι του διπλανού του, μπορεί να βρεθεί και με το μισό ποινικό κώδικα στην πλάτη, και ταυτόχρονα η Νέα Δημοκρατία δεν έκανε τίποτα. Έγινε τροπολογία από το ΚΚΕ τα χρόνια της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για την κατάργηση πληστηριασμών της πρώτης κατοικίας. Δεν έγινε καμία συζήτηση στη Βουλή. Το αρνήθηκαν. Κάνουν να μπει σε συζήτηση. Υπήρχαν, λέτε, πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας στη ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι αυτό. Υπήρχαν και πληστηριασμοί. Υπήρχαν και πληστηριασμοί που έγιναν και το 17 και το 18 και το 19 πρώτης κατοικίας. Πρώτης κατοικίας. Υπάρχουν καταγγελίες για το πράγμα. Εντάξει, είναι τώρα... στρατούλιο ότι λοιπόν, είναι ο στρατάκι που τρώγει ξύλο στα δικαστήρια. Λοιπόν, εγώ λέω το εξής. Αν πρέπει ένα ζήτημα να προκύψει από όλο αυτό, είναι ότι υπάρχει μία πείρα πλέον. Εδώ πέρα συζητάνε όλοι στα προγράμματά τους, συζητάνε να κοστολογημένα, ποιος αντέγραψε ποιον, συζητάνε στην πραγματικότητα, γιατί αυτό είναι, κοστολογημένα για το πόσα λεφτά θα δώσουν στους τραπεζίτες, που από ό,τι ακούσαμε την εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας μας είπε ότι πρέπει να προστατεύονται κιόλας. Εμείς λέμε λοιπόν. Εντάξει, δεν είπε τώρα αυτό. Λέω, εντάξει, δεν ήταν, λέω λοιπόν. Εγώ ήταν πολύ προσεκτική η τοποθέτησή του. Λέω λοιπόν ότι κατά τη γνώμη μας το ουσιαστικό θέμα είναι το εξής. Υπάρχει μια πείρα που λέει υπάρχουν αυτοί που κυβερνήσαν και μας έφτασαν να μας παίρνουν τα σπίτια και υπάρχουν οι πάτσιδες κτλ. Και υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι ήταν δίπλα στο λαό όταν γινόντουσαν οι πληστηριασμοί για να γλιτώσει ο κόσμος στα σπίτια του. Αυτό πρέπει να γίνει κριτήριο. Γιατί την επόμενη μέρα η κυβέρνηση θα υπάρχει. Αυτή η κυβέρνηση είναι δεδομένο ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις τράπεζες και τους τραπεζίτες και τα δικά τους κέρδη και τα κέρδη των funds και ο λαός θα είναι στην απέναντι. Και από αυτή την άποψη πρέπει να υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση για να βάλει φρένο, να εμποδίσει πληστηριασμούς, να πάρουμε ανάσεις ανακούφισης, να έχουμε και ορισμένες κατακτήσεις και αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν το κουκουέ είναι πιο ψηλό την επόμενη μέρα των εκλογών.